Λοιπόν, ζητήστε... πάμε να δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις που είχαμε χθες στη δίκη και τις αντιδράσεις που προκάλεσε και η πρόταση της εισαγγελέως για, για τις κατηγορίες βιασμού και μαστροπίας για τον κύριο Μίχο στην υπόθεση της 12χρονης. Κοίταξε, προκάλεσε την κοινή γνώμη. Η εισήγηση της εισαγγελέως. Έτσι. Υπήρχαν όμως και άλλοι συγκατηγορούμενοι για την υπόθεση αυτή. Η κυρία Βάσο Πανταζή είναι δικηγόρος τριών εξ αυτών. Αν δεν κάνω λάθος, κυρία Πανταζή, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και έχουμε και τον κύριο Απόστολο Λίτρα, τον δικηγόρο της μητέρας της 12χρονης. Κύριε Λίτρα, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα, κύριε Λίτρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Κυρία Πανταζή, μας ακούτε? Τώρα θα καλέσουμε την κυρία Πανταζή. Κύριε Λίτρα, να ξεκινήσουμε με εσάς. Βλέπουμε. Ναι. Ότι ενώ ο Μίχος δεν πήρε πάνω του όλο το κατηγορητήριο, σύμφωνα πάντα με την εισήγηση του εισαγγελέα, η πελάτησά σας, η μητέρα της 12χρονης, κατηγορείται για όλα. Δεν έχει κανένα ελαφρυντικό. Για πείτε μας, γιατί έγινε αυτό? Μισό λεπτάκι. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Καταρχάς, όσον αφορά τον πρώτο κατηγορούμενο, τον Μίχο που είπατε, η εισαγγελέας πρότεινε το να τιμωρηθεί για τις ασεβείς πράξεις για την ανήλικη και ανηλικές κάτω των 12 ετών που επισύρει ποινή μέχρι 15 χρόνια κάθριξη, όπως επίσης να κριθεί ότι είναι ένοχος για την πράξη της μαστροπίας απλά με έναν συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή ότι δεν προσπαθούσε να αποκομίσει οικονομικό όφελος. Και ζήτησε να απαλλαχθεί για το αδίκημα του βιασμού, διότι όπως ανέφερε δεν υπήρξε βία. Ναι. Το θέμα ποιο είναι τώρα? Το θέμα είναι το εξής, ότι το 12χρονο κορίτσι έχει πει στην κατάθεσή του ότι ο συγκεκριμένος μεταχειρίστηκε βία και μάλιστα με την απειλή όπλων, που δεν θα μπορούσε η ανήλικη να γνωρίζει ότι κατέχει όπλα, τα οποία του τα κατέσχεσε η αστυνομία, και με την απειλή αυτών των όπλων της είπε ότι θα της κάνει κακό τόσο στην ίδια όσο και στην οικογένειά της. Άρα είναι δεδομένη η πράξη του βιασμού. Και αυτό είναι που έχει εξοργήσει όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, όσον αφορά το οικονομικό σκέλος για τη μαστροπία, υπάρχει μήνυμα το οποίο θα ακούσετε πώς, τι είπε η ίδια η εισαγγελέας. Υπάρχει μήνυμα του Μίχου που λέει στην ανήλικη να του δώσει τα χρήματα, και είπε η εισαγγελέας, άκουσον στην αγόρευσή της, ότι αυτό ήταν, λέει, χάριν αστηρισμού. Ότι ήταν αστείο, δηλαδή. Αυτά όλα, λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν χωρούν τώρα στην κοινή λογική. Είναι μια πρόταση, όπως είπατε κι εσείς. Δεν είναι απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει αυτή η απόφαση από το δικαστήριο. Εδώ είστε, εδώ είμαι. Ναι, να το έχετε εμπειρία μεγάλη. Όσον αφορά τη μητέρα. Τη μητέρα. Ήρθανε ειδικοί παιδοψυχολόγοι που είδανε τα βίντεο με τις καταθέσεις του παιδιού. Έδωσε γνωμάτευση η παιδοψυχίατρος που παρακολουθεί το παιδί εδώ και 18 μήνες και είπε και αυτή ότι το παιδί λέει παντού την αλήθεια. Και όταν λέμε παντού την αλήθεια, εννοούμε και όσον αφορά τα αδικήματα του βασικού κατηγορούμενου και όσον αφορά ότι η μητέρα της δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή. Και ήρθαν οι άνθρωποι και το κατέθεσαν, χωρίς να γνωρίζουν την κατηγορουμένη. Δηλαδή, δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της μάνας. Έτσι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιο λόγο να έρθουν να υποστηρίξουν σε ένα δικαστήριο τη μητέρα. Μόνο η μητέρα έφερε μάρτυρες όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν και υποστήριξαν τη μητέρα ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Όλη η γειτονιά, σε μια κλειστή γειτονιά, σε μια κλειστή κοινωνία δυτικών προαστίων, είναι όλοι υπέρ της. Δεν υπήρξε άνθρωπος που να έχει διαμαρτυρηθεί για τη μητέρα. Και αντιλαμβάνεστε, θα το είχε καταλάβει όλη η οικογένεια. Δηλαδή τα παιδιά της υπέρ της, οι παππούδες υπέρ, ο σύζυγος υπέρ της, η 12χρονη λέει ότι η μητέρα μου δεν έχει καμία σχέση υπέρ της, οι παιδοψυχολόγοι, οι παιδοψυχίατρος. Ναι, άρα γιατί ο εισαγγελέας δεν τα έλαβε όλα αυτά υπόψη μου, μας λέτε, κύριε Λίτρα? Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το απλό σενάριο που σκέφτομαι, γιατί δεν θέλω να κάνω ούτε συνωμοσιολογία ούτε τίποτα. Ναι. Ας πάρουμε το ότι δεν μπόρεσε να αξιολογήσει το αποδεικτικό υλικό το οποίο υπάρχει στη δικογραφία. Με αποτέλεσμα έκανε αυτή τη λαθασμένη πρόταση, που δεν είναι η πρώτη φορά που η πρόταση του εισαγγελέα δεν γίνεται δεκτή από τα δικαστήρια. Δεν ακούν οι καταθέσεις της 12χρονης. Κύριε Λίτρα, εδώ στην περίπτωση του Μίχου, δεν ελήφθη υπόψη από την εισαγγελέα τα όσα έχει πει το κορίτσι για αυτόν τον άνθρωπο. Ακριβώς, ενώ έλαβε και δεν έλαβε υπόψη επίσης τα όσα έχει πει για τη μητέρα.
το κορίτσι ακριβώς για την ίδια του τη μητέρα. Και από την άλλη, έλεγε συνέχεια στην αγόρευσή της, ναι, εγώ δέχομαι αυτά που είπε η 12χρονη. Ναι, εγώ δέχομαι αυτά που είπε η 12χρονη. Τα οποία όμως δεν τα αποτύπωσε στην πρότασή της. Συνεπώς, δεν τα δέχεται αυτά που είπε η 12χρονη. Λέει ουσιαστικά ότι η 12χρονη λέει ψέματα. Αφού η 12χρονη λέει ότι χρησιμοποιήθηκε βία από τον Μίχο και η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή του Μίχου λόγω αμφιβολιών για το αδίκημα του βιασμού. Ναι. Κυρία Πανταζή, εσείς έχετε αναλάβει τρεις κατηγορούμενους, σωστά? Καλημέρα κύριε Ποφάνη, καλημέρα κύριε Κουτροκόη. Έτσι ακριβώς, εγώ υπερασπίζομαι ανθρώπους οι οποίοι φέρονται να ήταν με την, σε εισαγωγικά λέξη, πελάτες με τους οποίους συναντήθηκε η ανήλικη. Ναι. Εγώ θέλω να κάνω μια νομική διευκρίνηση, διότι από το πρωί ακούω για παιδοβιαστές. Η κοινωνία πρέπει να καταλάβει ότι εκτός από το αδίκημα του βιασμού, το οποίο απαιτεί μια συγκεκριμένη τρόπο τέλεσης από τον δράστη, υπάρχουν και άλλες μορφές κακοποίησης μιας ανήλικης, όπως είναι παραδείγματος χάρη το αδίκημα για το οποίο φέρονται κατηγορούμενοι ή εντολής μου, που είναι το αδίκημα της τέλησης γενετήσεων πράξεων με ανήλικη με αμοιβή. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι κάποια συνέβρεση με κάποιο ανήλικο κορίτσι ή αγόρι είναι βιασμός. Νομικά, στο δικό μας σύστημα. Ο χαρακτηρισμός μιας πράξης ως βιασμού ή ως κάτι άλλο δεν έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του θύματος φυσικά. Ναι, γιατί τι είναι, είναι ανήλικο, δηλαδή, είναι ανήλικο το παιδί. Κορίτσι, δηλαδή συνεννούσε το κορίτσι, ήθελε το κορίτσι. Όχι βέβαια. Έχει να κάνει με τον τρόπο τέλησης του αδικήματος από το δράστη. Οι εντολείς μου λοιπόν κατηγορούνται ότι συνευρέθηκαν με την ανήλικη έναντι αμοιβής. Αυτό είναι το αδίκημα. Άρα ναι, δεν κάνουμε πουθενά λόγο για την ύπαρξη αδικήματος βιασμού. Η εισαγγελική πρόταση αποδέχτηκε εν μέρει έναν αυτοτελή ισχυρισμό που έχουμε κάνει. Συγγνώμη, ερώτημα. Μισό λεπτό, κύριε Παναγιώτη. Μισό λεπτό. Όταν πηγαίνεις με ένα παιδί. Μισό λεπτάκι, να ακούτε. Μισό λεπτάκι. Δεν οι κατηγορούμενοι, οι υπόλοιποι, δεν έχουν το αδίκημα του βιασμού. Εμείς αυτό που λέμε έχει να κάνει με το βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης. Βέβαια. Οι υπόλοιποι δεν έχουν το αδίκημα του βιασμού. Άρα τι είναι οι υπόλοιποι? Αυτό είπε και η κυρία Πανταζή. Δεν υπάρχει το αδίκημα του βιασμού. Είπα λοιπόν ότι οι άλλοι άνθρωποι κατηγορούνται για άλλο αδίκημα, το οποίο επίσης επισύρει μεγάλες ποινές καθήρυξεως, είναι το όταν τελείς γενετήσιες πράξεις χωρίς τη χρήση βίας ή απειλών με μία ανήλικη, στη συγκεκριμένη περίπτωση με οικονομικό αντάλλαγμα. Δηλαδή φέρονταν ότι της έδωσαν χρήματα. Από εκεί και κυρία πέρα, Πανταζή, είδα χθες στο ρεπορτάζ και στις δηλώσεις σας ότι εσείς θέσατε θέμα ηλικίας, ότι οι εντολή σας δεν γνώριζαν την πραγματική η ηλικία του κοριτσιού. Έχουν έναν ισχυρισμό που έχουν διατυπώσει από την αρχή, ότι σε καμία περίπτωση, αφενός μεν δεν συνευρέθηκαν οι εντολή μου ισχυρίζονται, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι συνευρέθηκαν μεν, αλλά πλανήθηκαν. Οι δικοί μου εντολή έχουν τελείως αρνητική στάση, ότι δεν συνευρέθηκαν καν. Και υπάρχει ο ισχυρισμός της πλάνης. Τι σημαίνει νομικά πλάνη? Ότι δεν αντιλήφθηκαν ότι μιλάμε για ένα κορίτσι κάτω των 12 ετών. Η κυρία εισαγγελέα λοιπόν χθες είπε ότι πίστηκε για τον ισχυρισμό αυτόν εν μέρη, ότι δεν κατανόησαν ότι πρόκειται για ένα κορίτσι κάτω των 12 ετών, για κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα μου επιτρέψετε να μην τα πω δημόσια γιατί είναι και κλεισμένο το φυρών η δίκη. Ναι. Η επιχειρηματολογία της ήταν συγκεκριμένη. Δεν πίστηκε όμως για το σύνολο του ισχυρισμού που έχουμε διατυπώσει, ότι δηλαδή πιστεύαμε ότι ήταν άνω των 15 ετών. Ναι. Μένει να τώρα, κυρία Πανταζή, δεν ξέρω τώρα ένα παιδί του δημοτικού. Στην ηλικία των 12 ετών ένα παιδάκι είναι ακόμη στο δημοτικό, έτσι, έκτη δημοτικού, οριακά προς πρώτη γυμνασίου. Με το 15 είναι που τελειώνει το γυμνάσιο. Να βοηθήσω ένα λεπτάκι. Ο νόμος αυτού του αντίκτυπα αναφέρει την ηλικία 12 έως 15. Μισό λεπτό. Λέει κάτι ο κύριος Λίτρα. Με την κοπέλα μέσω blind chat. Μισό λεπτάκι να ακούσουμε τον κύριο Λίτρα, λέει κάτι πάνω στην ηλικία. Μισό λεπτάκι. Ο νόμος κάνει τον εξής διαχωρισμό. Μιλάει για ηλικία από 12 μέχρι 15. Ναι. Εδώ έχουμε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, 12 με 15. Άρα λοιπόν η το κατηγορία 12... μου, κύριε Λίτρα, ήταν κάτω από 12, όπως ξέρετε, η αρχική κατηγορία για που αντιμετωπίζουμε. Για κάποιους, αυτό, ναι, για κάποιους ήταν κάτω των 12. Άρα εν μέρη έκανε δεκτό τον ισχυρισμό περί πλάνης, αυτό λέμε. Όχι. Δεν είναι, εγώ τουλάχιστον κατάλαβα διαφορετικό πράγμα, ότι είπε ότι το κορίτσι φαίνεται ότι είναι άνω των 12 και κάτω των 15.
Μισό λεπτό. Ότι η Φάνη όταν πάνω από 15 θα δούμε ποιο ισχυρισμό εν τέλει θα επικρατήσει. Μισό λεπτό. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή πρέπει να σας κλείσω, ακούστε με. Δεν είναι το θέμα οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Το θέμα του βιασμού αφορά τον πρώτο κατηγορούμενο μόνο. Εντάξει. Και το, ναι, το παρανοϊκό είναι ότι το παιδί έχει αναφέρει ότι με χρήση βίας βρέθηκε με το συγκεκριμένο. Ναι. Τουλάχιστον αυτό έχει καταθέσει το παιδί. Mm. Και δεν έγινε δεκτό από την εισαγγελία όσον αφορά βέβαια την πρόταση. Που δεν είναι τίποτα άλλο από μια πρόταση. Δεν είναι απόφαση. Ναι. Και ναι, είπα και θα το πω και σε εσάς ότι εδώ είστε και εδώ είστε. Είστε πεπισμένος ότι θα είναι διαφορετική η απόφαση του δικαστηρίου. Απόφαση, ναι. Είναι μια παράλογη εισαγγελική πρόταση. Δεν είναι η πρώτη φορά. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας αφήσω. Ναι, κύριε Λίτρα, εσείς, κύριε Πανταζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία. Εγώ, γιατί πάντα καλύπτετε όλες τις πλευρές και αυτό τιμά τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα. Να είστε καλά, κύριε Πανταζή. Ευχαριστούμε πολύ.